Μεγάλη είναι η διαθεσιμότητα που υπάρχει σε καυσόξυλα και οι τιμές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα για όσους θέλουν να προμηθευτούν ξυλία εν ώψη του χειμώνα. Σύμφωνα με τον έμπορο ξυλίας κύριο Γουρνάρη Βασίλη, την περσινή χρονιά λόγω της αυξητικής τάσης του πετρελαίου, η ζήτηση σε καυσόξυλα ήταν πολύ μεγάλη, με τις τιμές όμως να είναι ανεβασμένες σε σύγκριση με τη φετινή χρονιά. Οι τιμές φέτος είναι πιο οικονομικές και οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Αύγουστο, τονίζει, μιλώντας στην κάμερα του Επιλογές, και αυτό ικανοποιεί όλους όσους θέλουν να προμηθευτούν καυσόξυλα για το χειμώνα και σε οικονομικές τιμές. Ξυλία υπάρχει σε διαθεσιμότητα. Δεν έχουμε τις καταστάσεις που είχαμε πέρσι, γιατί πέρσι είχαμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες ήταν λίγο εξωπραγματικές. Τι εννοώ? Είχε ζήτηση το ξύλο στις αρχές του καλοκαιριού, λόγω της αυξητικής τάσης του πετρελαίου που ακουγόταν τότε και έλεγαν ότι δεν θα δώσουν καθόλου πετρέλαιο στην αγορά, λόγω των καταστάσεων που είχαμε. Με αποτέλεσμα να χτυπιούνται τα ξύλα στις δημοπρασίες, να ακριβαίνουν πολύ τα κοστολόγια και να την πληρώνει τελευταία ο καταναλωτής. Φέτος δεν έχουμε αυτές τις καταστάσεις, φέτος είναι άλλα πράγματα, έχουν πέσει οι τιμές. Ξύλα υπάρχουν σε διαθεσιμότητα, υπάρχουν οξιές, η οξιά που λέμε, ομισές, υπάρχει και γάβρος, υπάρχουν και πολλά άλλα ειδών ξύλα. Τώρα για την ώρα αυτά είναι που είναι πιο εμπορεύσιμα. Παραγγελίες κάνουν? Βεβαίως, παραγγελίες βλέπω ξεκίνησαν, είναι ικανοποιητικές οι παραγγελίες που ξεκίνησε ο κόσμος. Η ενεργειακή κρίση που έχει χτυπήσει την πόρτα μας και από πέρσι ακόμη, βλέπω ότι ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και αντιλαμβάνει την κατάσταση, κοιτά να ζεσταθεί όσο μπορεί πιο οικονομικά. Τώρα αυτά που σας είπα ότι γίνεται στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα έχουμε, γιατί όλα αυτά οι καταστάσεις έχουν αντίκτυπο, χτυπάνε σε όλο τον ειδόν την ενέργεια. Όπως είναι τα αστερά καύσιμα, τα ξύλα που λέμε, όπως είναι το πετρέλαιο, το αέριο. Οι τιμές φέτος είναι πιο ικανοποιητικές, είναι πιο οικονομικές. Για την ώρα είναι ικανοποιητικές οι καταστάσεις. Και βλέπω ότι το ξύλο είναι και πιο οικονομικό για την ώρα.